κυβέρνηση είχε ξαναπροσπαθήσει μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας να ξαναφέρει στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση όσον αφορά τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, τότε ήταν έντονη η διαμαρτυρία μας, τόσο που ήταν παρόν και ο πρόεδρος της ΓΕΘΕ, ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, ο πρόεδρος, ο συνομιλών ο Γιώργος ο Κόντζογλου. Τότε οι διαμαρτυρίες μας ήταν έντονες, γιατί δεν ήταν το αρμόδιο όργανο να κρίνει όσον αφορά τους εργάτες από τρίτες χώρες. Από εκεί και μετά βλέπουμε την κυβέρνηση με διαδικασίες fast track, με υπουργική απόφαση 7 του Μάρτη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. Γιατί εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι όσον αφορά η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει είτε λέγονται ηλεκτρονικοί υπηρεστηριασμοί είτε λέγονται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, τις κάνει με διαδικασίες fast track. Όχι πάντα. Αν το κάνει αυτή τη φορά για εσάς και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά για τους εργάτες γης έχει ξεσηκωθεί η γη και το σύμπαν. Έχω ενώσει δυνάμεις η Αγροτική Συλλογή της Κρήτης με τις Πελοποννήσου. Όλη η προηγούμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μάλιστα λέει ο κύριος Γεννητάκης αυτά τα οποία μας έλεγε χθες. Εάν για εμάς δεν έρθει αυτή η ρύθμιση, δηλαδή η κοινή υπουργική απόφαση των 6 Υπουργείων που για σας ισχύει από τις 7 του Μάρτη, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω μιας νέας καλλιεργητικής περίοδου και όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά για τους εργάτες γης ότι έρχονται και προϊόντα από το εξωτερικό, βαλκανικές χώρες, βλέπε Τουρκία, κυπευτικά αγροτικά προϊόντα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον καταναλωτή, για την τιμή, όπως επίσης και για τις τιμές του παραγωγού. Οπότε λοιπόν, αν ακολουθούνται δύο διαφορετικές διαδικασίες σε ταχύτητα χρόνου, είναι κάτι άλλο, κύριε Κοκολάκη. Σίγουρα, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κλάδος του τουρισμού είναι ένας ευαίσθητος τομέας. Έχουμε να κάνουμε με παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες που έρχονται εδώ πέρα. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους εργάτες γης, πραγματικά εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η κυβέρνηση όμως πρέπει να δει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα πρώτα, όπως το έχουμε ξαναπεί, στους εργαζόμενους τους Έλληνες, γιατί υπάρχει κίνδυνο. Μα αν φέρει ανθρώπους οι οποίοι είναι. Μισό λεπτό. Ωραία, κύριε Κοκολάκη, εάν έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, από τη στιγμή που εδώ υπάρχουν θέματα, διότι με την μη επέκταση του Ταμείου Ανεργίας, για να ζήσετε, επιζήσετε, διαβιώσετε, χρειάστηκε να κάνετε μια άλλη δουλειά ή να φύγετε στο εξωτερικό ή να αλλάξετε επαγγελματικό προσανατολισμό. Εάν φέρει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σπουδαγμένοι, θα πει κάποιο: εγώ δεν έχω λόγο με το να μην δεχθώ ένα συνάδελφο μου από μια άλλη χώρα, αλλά αν θα φέρει άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει απλά και τον βάζει σε μια υπηρεσία μέσα σε ένα χώρο ξενοδοχείου, ας πούμε, απλά για να του σκάβει, απλά για να του φυτεύει, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Κύριε Χοντζογλου, έχει διευκρινιστεί τι στήρευχοι θέλουν να κάνουν με αυτούς τους 75.000 εργάτες από τρίτες χώρες που θέλουν να φέρουν? Αν μου βρείτε σχολή των προβλημάτων στο Μπαγκλαντές και στο Πακιστάν, εγώ πραγματικά σας δηλώνω ότι θα παραιτηθώ από τη θέση μου. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω, άκουσα πολύ προσεκτικά τον συνάδελφό μου και φίλο μου, γάτι μου στην Ομοσπονδία, τον Νίκο τον Κοκολάκη, θα ξεκινήσω με μια καταγγελία. Καταγγέλλω λοιπόν την κυβέρνηση, τις περιφέρειες και τους ξενοδόχους, γιατί παίζουν παιχνιδάκια στην πλάτη των εργαζομένων. Δεν μπορεί τα σωματεία μας τα πρωτοβάθμια, όπως είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, να έχει κάνει πάνω από 10 συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης να βγαίνει λαλίστατος και να λέει είμαι υπέρ των εργαζομένων και των ετοιμάτων τους. Δεν μπορεί στην περιφέρεια Νοτίου Ελλάδας ο Περιφερειάρχης να λέει ότι όχι, είμαι με τους εργαζόμενους και δεν πρόκειται να συμβούν αυτά τα πράγματα, και να βλέπουμε στο ΦΕΚ τις υπογραφές των περιφερειαρχών στα αιτήματα για εργάτες από τρίτες χώρες για τον κλάδο του τουρισμού. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κανείς δεν ασχολείται με τα αίτια. Γιατί φτάσαμε εδώ? Γιατί λείπουν εργάτες γης ξαφνικά από τη χώρα μας? Γιατί λείπουν εργάτες από τον τουρισμό και από τον επισητισμό? Τι έχει πάει στραβά? Θα κάτσει να ασχοληθεί ποτέ με αυτό? Και είπε ο πρόεδρος να δοθούν κίνητρα. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η σεζόν. Με τι όρους αμοιβής και εργασίας θα πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά? Πού είναι η σύμβαση να κηρυχτεί υποχρεωτική? Κάτω οι συνάδελφοι μου στο Ηράκλειο της Κρήτης παλεύουν, έχουν καταλήξει στον ΟΜΕΔ για να βρουν μια άκρη με τους δίθεν φιλεργατικούς ξενοδόχους
του Ηρακλείου Κρήτης. Ακούστε να δείτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κινδυνεύει σοβαρά η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Δεν μας λείπουν λατζέριδες ή καθαριστές. Είναι είδος προς εξαφάνιση οι μάγειρες. Είναι είδος προς εξαφάνιση οι καμαριέρες. Είναι είδος προς εξαφάνιση οι σερβιτόροι, οι γκρουμ, οι ρεσεψιονίστ. Πώς θα έρθει λοιπόν ένας συνάνθρωπός μας, και το λέμε πολύ καλοπροαίρετα και χωρίς καμία ρατσιστική διάθεση. Άλλωστε εμείς με τους μετανάστες συνυπάρχουμε χρόνια στον κλάδο μας. Και οι μετανάστες είναι και μέλη των σωματείων μας. Πώς θα έρθουν αυτοί οι συνάνθρωποι μας λοιπόν να παίξουν το ρόλο αυτό ή να ασχοληθούν σε αυτές τις ειδικότητες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το φασκελοκουκούλωστα και να βγει η σεζόν όπως να είναι. Εμείς κάνουμε έκκληση αυτή τη στιγμή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στο Υπουργείο Εργασίας να κηρυχτεί η σύμβαση των ξενοδοχοπαλλήλων γενικώς υποχρεωτική, όπως και οι τοπικές κλαδικές. Να ξεκινήσουμε τη σεζόν ομαλά με ρυθμισμένους τους όρους αμοιβής και εργασίας. Και άμεσα να κάτσουμε στο τραπέζι να επαναφέρουμε θεσμικά αιτήματα των εργαζομένων ξανά σε ισχύ, όπως η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ και η ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα βαρέα και ευθυγινά όπως ήταν μέχρι το 2012. Εάν δεν γίνουν αυτά, πιστέψτε με, και είναι δέσμευση δική μου και επειδή το έχω συζητήσει και με τον Νίκο τον Κοκολάκη, εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια μέσα στη σεζόν. Ούτως ή άλλως το έχουμε ακούσει και δημόσια από τον κύριο Κοκολάκη, ότι ο Απρίλιος θα είναι μήνας κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν γίνουν τα παραπάνω αυτά, δηλαδή τα οποία αναφέρεται, κύριε Χότζογλου. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκολάκη? Οι κινητοποιήσεις, συγγνώμη Νίκο, οι κινητοποιήσεις που έχουμε συναποφασίσει με τον πρόεδρο Κοκολάκη δεν έγκυται μόνο σε μια απεργιακή κινητοποίηση και ένα συναλυτήριο. Δεν θα μείνουμε εκεί. Θα ενημερώνουμε τους επισκέπτες της χώρας μας για το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του τουρισμού στην Ελλάδα όταν αυτοί γυρνάνε στις πατρίδες τους. Και μην βιαστεί κανείς να πει ότι θα δυσφημίσουμε τη χώρα μας. Τη χώρα μας τη δυσφημούν πρώτα οι ίδιοι με τις αποφάσεις που παίρνουν. Παρακαλώ, κύριε Κοκολάκη. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρόεδρο. Εμείς σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό πάντα υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συλλογική δράση. Οι δράσεις αυτές που θα αναπτύξουμε θα είναι λογικά σε όλη τη χώρα. Ήδη έχει πάρθει απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας τις προηγούμενες μέρες σε μια κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση ότι με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, εφόσον αυτά τα αιτήματα που βάζουμε, που είναι τα αυτονόητα, βάζουμε ότι πρέπει πραγματικά οι εργαζόμενοι που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες την εργασία τους να έχουν ρυθμιστεί οι όροι αμοιβής και εργασία, πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση, εφόσον θέλει εργαζόμενους, να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους με την επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθει το ΕΦΑΠΑΞ, σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, που για μας είναι πολύ βασικό να εκπαιδευτούν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, να τους δώσει προτεραιότητα να μπουν στον χώρο. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα του κλάδου μας, που αν δεν βρεθούν αυτές οι λύσεις άμεσα, πραγματικά την ευθύνη δεν θα την έχουν οι εργαζόμενοι, θα την έχει η κυβέρνηση μαζί με τους ξενοδόχους. Πάντως, για να σας πω την αλήθεια, βλέπω σήμερα και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη να υπάρχουν δηλώσεις ξενοδόχων, επειδή κάνατε και εσείς αναφορές, κύριε Χότζογλου. Βλέπω, ας πούμε, τη δήλωση του Προέδρου των Ξενοδόχων στο Ηράκλειο, κυρίου Χαλκεδάκη, σε μία τάκα, σε ένα τίτλο. Είναι καλό το πρόγραμμα, δηλαδή με τους εργάτες από τις τρίτες χώρες. Ωστόσο, έπρεπε να τρέξει πριν από 2-3 μήνες, τώρα είναι αργά. Βλέπω επίσης τον Πρόεδρο των ξενοδόχων Ρεθύμνου, το Μάνο τον Τζακαλάκη, να δηλώνει στην εφημερίδα: είναι καλό πρόγραμμα, αλλά θεωρώ πως η γραφειοκρατία δεν θα επιτρέψει να έρθουν φέτος 75.000 υπάλληλοι από τρίτες χώρες. Είναι καλό, λένε, το πρόγραμμα. Γιατί να με το πούνε? Εσάς, αν σας δίνανε φτηνά εργατικά χέρια, δεν θα το παίρνατε, αν σας δίνανε τέτοιο δώρο? Ποιος Χαλκιαδάκης, και δεν τα λέει ο Χότζογλου αυτά, τα λένε πηγές του Υπουργείου Εργασίας. Οι ξενοδόχοι γενικότερα. Εγώ θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο κύριο, γιατί εχθές, σε μια συνάντηση που είχαμε με το Υπουργείο Εργασίας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, η κυρία Στατινάκη, μου είπε ευθρασώς ότι τις πιο πολλές αντιδράσεις για να κηρυχτεί η σύμβαση γενικώς υποχρεωτική προέρχονται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι αυτός ο πρόεδρος που δεν προσκομίζει συστηματικά το μητρό του στις υπηρεσίες για να κηρυχτεί η τοπική κλαδική σύμβαση υποχρεωτική. Το ίδιο κάνει και με την εθνική κλαδική. Είναι αυτό που καταγγέλει. Μισό λεπτό. Μπροστά στους εργαζόμενους το παίζει φιλεργατικός.
Είχε καμία όρεξη ο Κοκολάκης αυτή τη στιγμή, Μάρτιο μήνα, λίγο πριν την άρχη τη σεζόν, να τραβιέται στον ΟΜΕΔ για να κάνει σύμβαση? Τα έχουμε ζήσει αυτά στο παρελθόν, ο καλός και ο κακός, και το ξαναζούμε και τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλουν πραγματικά οι ξενοδόχοι να δουλέψει ο κλάδος, να έχουν κέρδη αυτοί, να υπάρχει ομαλότητα στον κλάδο και οι εργαζόμενοι να έχουν αξιοπρέπεια στη διαβίωσή τους, να κάτσει τώρα και να υπογράψει τη σύμβαση με τον πρόεδρο και να μην βάζει προσκολλήματα. Ξαφνικά μου θυμηθήκανε μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και οικονομικής κρίσης που υποστήκαμε, όλα αυτά που υποστήκαμε, να μην βάζει προσκολλήματα στον πρόεδρο και να λέει ότι για να σου υπογράψω τη σύμβαση θα μου δώσεις το δεκάωρο. Έχει ανοίξει η κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για εργασία 4 ημερών και εδώ στην Ελλάδα η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αρέσει να τη λένε κάποιοι, να ζητά να δουλεύουμε δεκάωρο, χωρίς προσθετή αμοιβή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Θα μου συγχωρέσετε τον τόνο της φωνής μου. Είναι αυτά τα οποία έχει καταγγείλει. Είμαστε σε έναν αγώνα, μαζί με τον Νίκο τον Κοκολάκη, είμαστε σε έναν αγώνα από τον Μάιο. Από τον Μάιο παλεύουμε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι όλα αυτά δεν γίνονται έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Ούτως ή άλλως, κύριε Χοντζογλου, αυτά τα έχουμε ακούσει από τον κύριο Κοκολάκη και αυτή την καταγγελία περί δεκάωρου εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει αναδειχθεί τουλάχιστον από τον τοπικό τύπο το τι ακριβώς συμβαίνει με την απάντηση που δινόταν από την άλλη την πλευρά. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά φαίνεται ότι η υπομονή έφτασε, ο κόμπος στο χτένι. Και από εδώ και κάτω, Πακιστάν, Αίγυπτος και Αφγανιστάν, με ανειδίκευτο κόσμο, ενδεχόμενα αν με ταχύτητα προχωρούν οι διαδικασίες, μετά την κοινή υπουργική απόφαση να στελεχωθούν πολλές... Κάτι τελευταίο που θέλω να επισημάνω, να ξανακουστεί στον αέρα. Δεν διακατεχόμεθα απορατιστικά συναισθήματα. Όμως θέλω να επαναλάβω... Το ξεκαθαρίσαμε. 4-5 προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, η νομοθεσία λέει για τους μετακλητούς εργάτες ότι πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 9 μήνη σύμβαση. Μα εμείς δουλεύουμε 5 με 6 μήνες. Δεύτερον, υποχρεωτική στέγαση. Μα εμείς μένουμε σε καλύβες και σε κοντέινερ. Τρίτον, με ποιους όρους αμοιβής και εργασίας θα αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η κλαδική σύμβαση εργασίας παραμένει στο σιρτάρι του κυρίου Χατζηδάκη. Τέταρτον, πώς θα ασφαλίζονται? Πάνε να μας φέρουν στον κλάδο από το παράθυρο το εργόσιμο? Και πέμπτο και σημαντικότερο, με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΤΑ την Παρασκευή, η ανεργία υποχώρησε ακόμα περισσότερο, στο 10,8. Mm. Και αναμένεται με τις προσλήψεις που θα γίνουν στον κλάδο του τουρισμού μέσα στο καλοκαίρι να πέσει κάτω από το 10%. Τι σημαίνει αυτό αυτόματα? Ξεπάγωμα των τριετιών. Μήπως λοιπόν ένα κολπάκι της κυβέρνησης, αυτή η εισαγωγή των εργαζομένων, να μην πέσει ποτέ η ανεργία κάτω από 10% και ξεπαγώσουν οι τριετίες και μια σειρά επιδομάτων του ΑΕΠ? Αυτά θα σκεφτούμε. Κύριε Κοκολάκη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς για να σας αποχαιρετήσω. Εγώ έχουμε να πάνε όλα καλά με υπογραφή τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Πρέπει η κυβέρνηση πραγματικά να σκύψει το κεφάλι πάνω στους εργαζόμενους εκείνους που όλα τα χρόνια, είτε λεγόταν μνημόνια, είτε λεγόταν κορονοϊός, βάλαμε πλάτη για να μπορέσει ο τουρισμός να σταθεί στα πόδια του, να έρθουν εδώ οι επισκέπτες με ασφάλεια. Και πιστεύουμε ότι όλα, εάν γίνουν όλα αυτά, θα κυλήσει ομαλά η τουριστική περίοδος, αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε, νομίζω θέσαμε για άλλη μια φορά προβληματισμούς σοβαρούς και για τον κόσμο που σας ακούει, μάλλον θέσατε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.